συνεδριάζουμε σήμερα και αύριο για να πάρουμε αποφάσεις σήμερα τουλάχιστον για αρκετά σοβαρά θέματα νομίζω και καλό είναι να πάρουμε υπόψη μας όλοι και γενικώ να παίρνουμε υπόψη μας σε ποιες συνθήκες κοινωνικές καλούμαστε εμείς εδώ να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε, να αφουγκραστούμε την κοινωνία και κυρίως τους οργανωμένους μαζικούς φορείς Όπω νομίζω σωστά κάναμε στην αρχή τη συνεδρίασή μα, δηλαδή σήμερα του συλλόγου γονέων, εκπαιδευτικών, τις μαθητικές κοινότητες από τα συγκεκριμένα σχολεία και αποφασίσαμε ομόφωνα στο να γνωμοδοτήσουμε αντίθετα στην κατάργηση συγχώνευση των συγκεκριμένων σχολείων αλλά και σε άλλους μαζικούς φορείς που ποικιλοτρόπως τις τελευταίες βδομάδες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην κυβέρνηση και την κυρίαρχη πολιτική από όπου και αν υλοποιείται πολλές φορές και από και περιφερειακές αρχές. Και επειδή, αν κατάλαβαμε καλά, ακούσαμε από τον κύριο Δήμαρχο στην παρέμβασή του μια μομφή με εισαγωγικά παρατήρηση, μην κολλήσουμε στη λέξη, για παρεμβάσεις γενικού πολιτικού χαρακτήρα, θέλουμε να συζητήσουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της πόλης και αν συνδέονται και με γενικότερα ζητήματα. Και αν μας αφορά εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες δηλαδή της πόλης, ότι αυτέ τι μέρε εκατοντάδε εργατικά κέντρα, ομοσπονδίε σε όλη τη χώρα και πρωτοβάθμια κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία στην πόλη μα, με χιλιάδε εργαζόμενου δημότε του Δήμου Θεσσαλονίκη, προετοιμάζουν με μαζικέ διεργασίε την πανεργατική απεργία 28 Φλεβάρι με το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» να δυναμώνει ξανά ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα τέμπη και τις πρωτόγνωρες τότε λαϊκές και νεολαίστικες κινητοποίησεις που ακολούθησαν και στην πόλη μας. Εμείς υποσχεθήκαμε ότι δεν θα ξεχάσουμε τους 57 νεκρούς και θα κάνουμε τα πάντα και μέσα και έξω από τη Βουλή και από δημοτικά συμβούλια για να αποκαλυφθούν και να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι κυβερνήσεις και εταιρείε. Γιατί όλες οι αιτίες που έφεραν τον άδικο χαμό δεκάδων νέων ανθρώπων πέρυσι είναι ακόμα εδώ και βασανίζουν όλο το λαό και τα παιδιά του με το πάμε και όπου βγει, την εγκληματική πολιτική του κόστου να διαλύει τις ζωές των εργαζομένων και σε άλλους εργασιακούς χώρους, όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, και σε χώρους που έχει ευθύνη ο Δήμος, όπως σχολεία, που θα συζητήσουμε, θέλουμε να συζητήσουμε σε μια, αν όχι στην επόμενη, ελπίζουμε στην επόμενη, συνεδρίαση της λογοδοσίας, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι έχουμε μείνει ακόμα στον πρωτοβάθμιο προσυσμικό έλεγχο. Αυτή στα σχολεία. Αυτή άλλωστε είναι η πολιτική που για τα κέρδη μια χούφτα ομίλων μετατρέπει το μισθό του εργαζόμενου σε φιλοδόρημα και του χώρου δουλειά σε παγίδε θανάτου, που ξεσπιτώνει λαϊκό κόσμο για να βγατέουν τα κέρδη του οι τράπεζε. Και εμεί αναρωτιόμαστε, η χαμηλή μισθή και η ακρίβεια είναι πρόβλημα τη πόλη και των δημοτών μα. Αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο που λίγε μέρε πριν ψήφισε αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35% στους ίδιου εργαζόμενους που διεκδικούν τώρα αυξή στους μισθού τους. Γιατί δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια. Είναι η ίδια πολιτική λοιπόν που φορτώνει στο λαό και τη βαθιά εμπλοκή στο εμπεριαλιστικό μακελιό μέσα στα θέατρα του πολέμου, ζεσταίνει τώρα τις μηχανές της η φρεγάτα ύδρα για αποστολή στο στόμα του λύκου στην ερυθρά θάλασσα, καθώς συστάθηκε και επισήμω από την Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγαλύτερη ευρωνοσιακή στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάστηκε ποτέ με Έλληνα μάλιστα διοικητή και το στρατηγείο της στη Λάρισα. Μας αφορά σαν Δήμο. Αυτή η πολιτική που βάζει στο στόχαστρο αντίπαλων του ΝΑΤΟ εγκαταστάσεις που βρίσκονται ακόμα με ευθύνη και των δημοτικών αρχών μέσα στις πόλεις μας, δίπλα σε χιλιάδες κατοικίες και χώρους δουλειάς όπως το ΝΑΤΟΙΚΟ στρατηγείο στο τρίτο σώμα στρατού. Καλούμε ξανά λοιπόν το λαό, πρώτα και κύρια, να παλέψει για το κλείσιμο του, του ΝΑΤΟΙΚΟΥ στρατηγείου και την απομάκρυνση του τρίτου σώματος από το κέντρο της πόλης. Και καλούμε και το Δήμαρχο να πάρει αντίστοιχε πρωτοβουλίε που έχει πάρει για άλλα θέματα, πίεση στα αρμόδια Υπουργεία για αυτό το ζήτημα, για την απομάκρυνση του Τρίτου Σώματο Στρατού, θέμα που σχετίζεται άμεσα και με την ανάπλαση του χώρου τη ΔΕΘ. Τώρα, μια παρένθεση σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριο Πέγκα και ενστερνίστηκε, αν κατάλαβα καλά, και ο κύριο Δήμαρχο για τη Ρωσία, που η θέση μα και εμά είναι ξεκάθαρη ότι είναι μια υπεριαλιστική δύναμη που καταπατά και καταστρατηγεί, όπως είπα, τα δικαιώματα του λαού της και δεν έχει καμία σχέση όμως με τη Σοβιετική Ένωση, το πρώτο εργατικό κράτος που γνώρισε η ανθρωπότητα με τεράστιες κατακτήσεις για το λαό της, αλλά και την αποφασιστική συμβολή που είχε η Σοβιετική Ένωση την περίοδο που ήταν γενικός γραμματέας του Κουκουσέ τότε ο Στάλιν, στη συντριβή του φασισμού και του ναζισμού, αυτού του τέρατος που γνώρισε η Ευρώπη και είναι τουλάχιστον ανιστόριτες οι αναφορές του κυρίου Πέγκα να εξισώνει αυτό το, την, το, το σοσιαλιστικό κράτος με διδακτορικά και φασιστικά καθεστώτα. Είναι λοιπόν η ίδια πολιτική που διαλύει και εμπορευματοποιεί τη δημόσια υγεία, κάνει τους φοιτητέ πελάτες με το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Απέναντι σε όλα αυτά, το κράτος και η κυβέρνηση πώς απαντάει. Η δίθεν αυτή προοδευτική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η ευαίσθητη στα δικαιώματα των ανθρώπων όπως μας παρουσιάζεται τις τελευταίες εβδομάδες και την ξεπλένουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι φαίνεται τόσο ευαίσθητη με τους φοιτητές της πόλης μας που διεκδικούν δημόσια και πραγματικά δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Γι' αυτό και στέλνει τα ΜΑΤ και την αντιτρομοκρατική αντι κύριοι συνάδελφοι σήμερα το πρωί στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τρίτη φορά μέσα σε δέκα μέρες, αντιμετωπίζοντας τους φοιτητές της πόλης μας ως εγκληματίες τρομοκράτες. Θα πάρει θέση η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο για το απαράδεκτο αυτό γεγονός να μπαινοβγαίνουν δυνάμεις καταστολής για να αντιμετωπίσουν τις μαζικές διαδικασίες που μέσα από γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει οι φοιτητές μαζικές για τη μορφή που θα επιλέξουν να παλέψουν ενάντια σε αυτό νομοσχέδιο. Επισημαίνω ότι αυτή την ώρα ο Σύλλογος ο Σύλλογος των, του Διδακτικού Προσωπικού του ΑΠΙΘΙΤΑ έχει εκδήλωση αυτήν την ώρα και καλώς στο Δημαρχείο, σε αίθουσα του Δημαρχείου για αυτά τα ζητήματα που θεωρούμε ότι αφορούν το Δήμο. Τώρα κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον γνωστό σε όλους, αν και δεν ακούστηκε σήμερα εδώ μέσα, ότι το μοναδικό ΜΕΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης κινδυνεύει αύριο να κλείσει όπως και το ΚΔΑΠ Τριανδρίας. Για μια ακόμα φορά, 40 και πλέον ωφελούμενοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς υπηρεσίες ειδική αγωγής. Οι ευθύνε που βαρύνουν τη Δημοτική Αρχή και την προηγούμενη και τη σημερινή, διαχρονικά και τι κρατικέ υπηρεσίε κυρίω φυσικά, είναι μεγάλε. Τέσσερι μήνε που δόθηκε στο παράταση με δικαστική απόφαση. Τι έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη κυρίω. Τώρα, λίγε μέρε πριν, με σπασμωδικέ κινήσει, θεωρούμε ότι προσπαθείτε να δώσετε πάλι προσωρινές λύσεις. Γιατί η κατάσταση είναι παλιά κτίρια, χωρίς προδιαγραφές, σχολεία ειδική αγωγής με αυλή περιφραγμένη με σύρμα από κοτέτσι στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο, στην παραλία, κτίρια έτοιμα να βγουν στο σφυρί όπως το ΚΕΑΤ, ωράρια λάστιχο για τους εργαζόμενους και κραυγαλές ελλείψεις. Αυτή είναι η εικόνα για την ειδική αγωγή και του ΑΜΕΑ στο Δήμο μας. Και θα συνεχίσει να είναι, αν δεν υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο και διεκδίκηση, για σταθερή κρατική χρηματοδότηση για ανθρώπου που χρειάζονται κοινωνικοποίηση, θεραπείε, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση όλο το χρόνο, χωρί διακοπή του καλοκαιρινού μήνε και όχι χώρου που ρημάζουν ή να γίνονται μπαλάκι που πετούν ο ένα τον άλλον. Η λογική κόστου ωφέλου είναι εδώ και για του ΑΜΕΑ. Διεκδικούμε με γνώμονα το σύγχρονο και το αναγκαίο για τι υπηρεσίε ειδική αγωγή. Αυτό που μπορεί να γίνει αν φύγει από τη μέση το κυνήγι του κέρδους που θεωρεί την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια κόστο. Ζητάμε να λυθεί άμεσα το ζήτημα του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Θεσσαλονίκη, να μην μείνουν μία μέρα άστεγοι ωφελούμενοι. Οι παρεμβάσει μα στο επόμενο διάστημα θα είναι άμεσα σε αυτή την κατεύθυνση. Και κάποια μόνο μικρά σχόλια. Από την παρέμβαση του κυρίου Δημάρχου, αυτό που μα αφήνει, να το πούμε έτσι, είναι ότι εξασφαλίστηκαν, θα το συζητήσουμε και μετά, στην ημερήσια διάταξη. Αυτά τα 8,5 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για την Πλατεία Ελευθερία. Στα άλλα, περιμένουμε. Σε ό,τι αναφέρθηκε ο κύριο Δήμαρχο, για να μην τρώω χρόνο. Για παράδειγμα, για την καθαριότητα, το έχουμε ξαναπεί. Μην βιάζεστε να πανηγυρίσετε. Μην βιάζεστε, γιατί είναι γνωστό η περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, ότι είναι μια περίοδο που μειώνονται τα σκουπίδια. Μετά τι γιορτέ, λόγω του κρύου, και θα πρέπει όντω να υπάρξουν. Μεγάλες αλλαγές και ενίσχυση στις υπηρεσίες της καθαριότητας με προσωπικό και μέσα για να κρατηθεί αυτή η καλύτερη κατάσταση που τη βλέπουμε στην πόλη τους τελευταίους μήνες. Μας προβληματίζει για παράδειγμα η σκοπιμότητα της αλλαγή ωραρίου στο σάρωμα ε, των ε, εργαζομένων που ξεκινάει πλέον στις 7 το πρωί από τις 6. Σε τι ωφελεί όταν οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται ότι δυσκολεύονται περισσότερο και λογικά γιατί έχει περισσότερη κίνηση, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Ε, επίσης, λέγαμε και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή κυρίως να μην πανηγυρίζει και να μην κάνει φιέστες για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη έγινε Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού το 2024. Mm. Βέβαια, σας έπεσε εσά τώρα τον μπαλάκι με διαλυμένε εγκαταστάσει στο Καφτατζόγλιο, χωρί άδεια, με ελάχιστα δημόσια και δημοτικά γήπεδα για δωρεάν πρόσβαση και άθληση. Υποσχέσει ακούμε πάλι σήμερα εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα προχωρήσει από όλα αυτά. Και τέλος, για το πράσινο. Είχαμε ξαναπεί την άποψή μα και την κριτική μα για όλε αυτέ τι χορηγίε που δεν αφορούν από ό,τι καταλάβαμε την στρατηγική να πω, της διοίκησης μόνο το πράσινο και τις δεντροφυτεύσεις. Για το, η πιο συγκεκριμένα για τις δεντροφυτεύσεις μας ανησυχεί ακόμα και μας προβληματίζει το ποιο θα τα συντηρεί το επόμενο διάστημα. Οι, ελάχιστοι εργάτες που είναι στο πράσινο αυτή τη στιγμή. Διότι έχουμε δει ξανά χορηγίες για δεντροφυτεύσεις από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Να μένουν παρατημένα, απότιστα, από τους ευεργέτες που ανέλαβαν, είχαν αναλάβει, όπως και τώρα την υποχρέωση τουλάχιστον για ένα διάστημα να τα συντηρούν και να τα ποτίζουν. Ουσιαστικό και βασικό θεωρούμε ότι είναι πώς θα διεκδικήσουμε αγωνιστικά και πιεστικά τη στελέχωση των υπηρεσιών όπως το πράσινο για να μπορούν να κάνουν έστω συντηρήσεις και να μην συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε χρυσοπληρών... τα